στείλω φιλιά σε Γερμανία, Αυστραλία, από όπου και αν μας βλέπετε, σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό μας, www.astratv.gr και σε μια πολύ γλυκιά οικογένεια που περνάει δύσκολες στιγμές, αλλά με την αγάπη μας. Γιατί θα λέω σήμερα τη συμμετοχή σας και τη βοήθειά σας σε ένα θέμα που θα αγγίξουμε μαζί. Μπορεί να είμαστε ψυχαγωγική εκπομπή, αλλά σήμερα όλοι μαζί θα γίνουμε μια οικογένεια, έτσι θέλω να πιστεύω, και θα βοηθήσουμε ένα παιδάκι μόλις 3,5 χρονών που αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του στο Παρίσι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στη συνέχεια. Να στείλω φιλιά στο Δημητράκι μας που είναι μόλις 3,5 χρονών και θέλω να πιστεύω ότι ήδη μας βλέπουν εκεί μαζί με τη μαμά του Ντενίζ μέσα από το νοσοκομείο στο Παρίσι, αλλά και μαζί με τον μπαμπά του Γιάννη. Σε λίγο θα σας πω περισσότερες πληροφορίες και εδώ θέλω μέσα στην οικονομική κρίση να ενώσουμε τα χέρια και να δώσουμε περισσότερο αγάπη και ευχές για υγεία στο μικρό Δημήτρη που ειλικρινά έχει περάσει πολύ άσχημα τους τελευταίους 6 μήνες. Δεν θα ζητήσουμε σε καμία περίπτωση χρήματα, γιατί η οικογένεια δεν ζητάει τα χρήματά σας. Ζητάει απλά να ανάψετε ένα κεράκι και να προσευχηθείτε ο Δημήτρης να γίνει καλά. Περισσότερες πληροφορίες λοιπόν σε λίγο και για εσάς που με βλέπετε τώρα, θα ήθελα να μπείτε μέσα στο Facebook. Στα ελληνικά θα χτυπήσετε στην ομάδα «Βοηθήστε το μικρό Δημήτρη». Βοηθήστε το μικρό Δημήτρη, μπείτε, θα πάρετε πολλές πληροφορίες και πολλές άλλες θα σας δώσω εγώ εδώ μέσα από την εκπομπή. Όμως εμείς τα λέμε 15 χρόνια εδώ και ξέρετε ότι λέμε και τα καλά και τα κακά. Αυτό που τώρα θα σας πω είναι αυτό που σας ανέφερα για το μικρό Δημήτρη που είναι μόλις 3,5 χρονών. Πρέπει να σας πω ότι δεν επικοινώνησε μαζί μου η οικογένεια, αλλά η οικογένεια είναι σύμφωνη σε αυτό που θα κάνουμε. Σκέφτηκα πάρα πολύ το πώς πρέπει να το παρουσιάσω. Σας μιλάω ειλικρινά, χωρίς χαρτιά στα χέρια μου. Ξέρετε ότι δεν χρησιμοποιώ ποτέ χαρτιά. Η ζωή έχει και τις χαρές και τις λύπες. Σε αυτή την οικογένεια, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο μικρός Δημήτρης, στην οικογένεια της Ντενίζ και του Γιάννη, ο μικρός Δημήτρης πριν αρκετό καιρό αρρώστησε. Έχει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Περισσότερες πληροφορίες δεν θέλω εγώ να τις λέω εδώ στον αέρα. Μπορείτε να μπείτε στα ελληνικά «Βοηθήστε το μικρό Δημήτρη», που είναι μια ομάδα με 9.000 μέλη. Όταν λοιπόν ο μικρός Δημήτρης χρειάστηκε πολλά χρήματα για να φύγει στο Παρίσι και να χειρουργηθεί, χωρίς οι γιατροί να δίνουν ελπίδες για τη ζωή του, τα χρήματα αυτά μαζευτήκανε πολύ εύκολα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έστω και το Facebook, αυτό το μέσο, πώς να το πω, συγκεντρώνει την αγάπη σας, συγκεντρώσατε τα χρήματα και όλα αυτά. Λοιπόν, ο μικρός Δημήτρης αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση, βλέπετε και πλάνα, οι τηλεθεατές μου και θα του έχω αναμφιέρωμα ένα βιντεάκι αφού σας πω εγώ όλα αυτά. Ο μικρός Δημήτρης είναι σε μια κατάσταση που δεν θέλει ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Θα δείτε λοιπόν πληροφορίες εκεί πέρα. Θέλει απλά από όλους εσάς να πάτε έστω και αύριο Κυριακή, να ανάψετε ένα κεράκι στην εκκλησία, να πείτε ότι θέλουμε να γίνει καλά, να σκεφτείτε ότι είναι ένας δικός σας άνθρωπος. Είναι ένα τόσο χαμογελαστό αγόρι που παρόλο που είναι 3,5 χρονών, συνέχεια ζητάει την αγάπη, τα φιλιά. Το χαμόγελο δεν λείπει από τα χείλη του. Και αν εσείς θέλετε να στείλετε οτιδήποτε στον Ξενώνα που είναι αυτή τη στιγμή στο Παρίσι ο Δημήτρης μαζί με την οικογένειά του και μιλάω πιθανότητα για δωράκια που κάνουν ένα παιδί χαρούμενο με μία γλυκιά αφιερωσούλα από κάτω, να διαβάσετε δηλαδή ένα αυτοκινητάκι, μιλάω για τέτοια πράγματα για να του δώσουμε χαρά. Οι ευχές όλων μας, και το λέω ειλικρινά, και ξαναλέω ότι σκέφτηκα πάρα πολύ το πώς θα πρέπει να παρουσιάσουμε. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να κατηγορηθεί η εκπομπή από τραγούδι σε μαγειρική, χιούμορ και όλα αυτά, ότι αγγίζουμε ένα τέτοιο θέμα. Το κάνω ειλικρινά με την πλήρη ευθύνη. Το τι θα κάνουμε εμείς εκτός κάμερας είναι ο καθένας δικό μας θέμα. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, σας δίνω και τα τηλέφωνα του σταθμού 2410-283-741 και αν θέλετε να λειτουργήσετε εντελώς μόνοι, γιατί είναι δύσκολες εποχές, θέλω να μπείτε μέσα στη σελίδα «Βοηθήστε το μικρό Δημήτρη» στα ελληνικά. Θα καταλάβετε, έχει όλες τις πληροφορίες και το τι ακριβώς θέλουμε από εσάς. Θέλω όλη σας την αγάπη και μία προσευχή για τον Δημήτρη. Δημητράκι μου, πολλά φιλιά να σου στείλω σε περίπτωση που έχετε συνδεθεί και μας βλέπετε μέσα από το www.astratv.gr και ναι που ρωτάς τη φίλη μου που μου επικοινώνησε μέσω Facebook, έχω μακριά μαλλιά και θα χαρώ πολύ να σας φίξω στην αγκαλιά μου όταν έρθεις στην Ελλάδα και θα είσαι εντελώς καλά και θα είμαστε εδώ εκτός κάμερας και πάλι γιατί δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το κομμάτι και παίζουμε και χαρούμε όλοι ότι είσαι μια χαρά. Αυτά λοιπόν.
πάμε να το αφιερώσουμε ένα βιντεάκι που φτιάξατε εσείς, οι δικοί του φίλοι, τα 9.000 μέλη που είναι σε αυτή την ομάδα και εγώ δυστυχώς το έμαθα πριν 3 εβδομάδες. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Ομοιρασλίκα, θα αφήσω μια νύχτα κι όταν φοβηθείς να τρέξεις να με βρεις. Μικρό κομμάτι μου, ψυχή μου, άγγελε μου, όταν κερνάς. Όνειρα γλυκά θα αφήσω ανοίχτα όταν φοβηθείς τρέξεις να με βρεις, μικρό κομμάτι μου, ψυχή μου, άγγελέ μου, όταν γελάς κρύβω το δάκρυ μου στην τόση δάσου χούφτα ουρανούς κράτας. Κι όσο μεγαλώ αγκαλιές, μικρό κομμάτι μου, ολόκληρος ο κόσμος μου είσαι εσύ. Κρύβω το δάκρυ μου που ακούω να λες για μένα σε μια προσευχή. Κι όταν μεγαλώσουν τα φτερά θα αφήσα η πολύ γι' αυτό ετοιμάσου να έχεις μια φωλιά, να έχεις μια αγκαλιά και όνειρα πολλά. Η ζωή σου να έχει νόημα και αν δεν λάμπει ο ήλιος μόνιμα εκεί στη συννεφιά συντροφιά και όνειρα γλυκά. Όνειρα γλυκά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω να το προσέξετε και να επισκεφτείτε όλη τη σελίδα. Τα φιλιά μου να στείλω στην Τενίζη, στο Γιάννη αλλά και στο μικρό Δημήτρη, όπως επίσης και στη μικρή αδερφή του Δημήτρη που ήρθε λίγες ημέρες πριν στην Αθήνα. Ενώ ήταν εκεί και αυτή στον Ξενώνα.